Συνάδελφε, σήμερα τα κοράκια παρουσία με συνοδεία αστυνομικών κλειδαρά προσπάθησαν να βγάλουν έξω συνταξιούχο από το σπίτι του. Όμως με λωστούς μάλιστα χρησιμοποίησαν κυλωστούς για να παραβιάσουν την πόρτα, να κάνουν έξωση με δύο τρόπους. Καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια, αλλά όμως δεν υπολόγισα τα σωματεία, τους συνταξιούχους και τους γειτόνους. Ειδοποιήθηκαν από γείτονα και αμέσως σωματεία, συνταξιούχοι, νεολαίοι και όλη η γειτονιά βρέθηκε μπροστά και δεν επέτρεψαν να προχωρήσουν σε αυτή την βίαιη έξωση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, αυτό τι αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει η ειδοποίηση, όταν υπάρχει η γειτονιά, όταν υπάρχουν τα σωματεία, ακόμα και νόμους δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Για να είμαστε ειλικρινείς, η αστυνομία μετά από την παρέμβασή μας, μετά από την κινητοποίησή μας, απεχώρησε ο συνταξιούχος να παραμείνει στο σπίτι του, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξανασυμβεί. Μπορεί το αύριο το πρωί, μπορεί μεθαύριο, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή. Έχουμε αφήσει τα τηλέφωνά μας εδώ στη γειτόνιση. Και θα ειδοποιηθούμε να είναι σίγουροι να μην ξανατολμήσουν να έρθουν εδώ. Να είναι σίγουροι ότι πάλι εμείς εδώ θα βρισκόμαστε. Και μάλιστα το πιο αισθό έγινε κατά μεσημέρι με 35 βαθμούς θερμοκρασία και υπολόγιζαν ότι εμείς θα βρισκόμαστε στα μπάνια. Όμως κάνουν λάθος. Όπου και να είμαστε και με το μαγιό θα ζούμε και οικοδόμοι την οικοδομή θα παρατήσουν και οι γείτονες στα σπίτια τους θα πείσουν και οι συνάδελφοι που δουλεύουν θα πάρουν άδεια από τη δουλειά τους και θα είμαστε εδώ και όχι μόνο εδώ, σε κάθε σπίτι, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτης.